πάλι. Ξεκινήσαμε βέβαια Εύη με Πάτρα. Ξεκινήσαμε με φοιτητές. Και στο ίδιο κλίμα θα παραμείνουμε κιόλας. Για πες μας λίγο, πότε πραγματοποιήθηκε η καντάδα? Χθες το βράδυ στις 7 η ώρα ξεκίνησε η καντάδα, όπως βλέπουμε και εδώ πέρα στην Πάτρα. Οι κριτικοί φοιτητές εκεί της περιοχής ξεσήκωσαν τους πάντες. Συγκεκριμένα 7 η ώρα λοιπόν η καντάδα ξεκίνησε από τον χώρο του συλλόγου με μουσικές και τραγούδι, όπως βλέπουμε. Τα μέλη του συλλόγου έκαναν βόλτα στο κέντρο της πόλης, κατέληξαν να ακούσουμε κιόλας το βίντεο. Κατέληξαν στην πλατεία Γεωργίου, όπου έμειναν εκεί πέρα και συνέχισαν το γλέντι. Και ολοκληρώθηκε μία η ώρα, παιδιά, τα ξημερώματα, τις πρώτες ώρες της επόμενης ημέρας. Γλέντισαν με την ψυχή τους, έδωσαν εκεί πέρα το δικό τους στίγμα. Εικόνες τις οποίες χαιρόμαστε κι εμείς πάρα πολύ να βλέπουμε και να μεταδίδουμε. Λοιπόν, τέλεια, μπήκαμε στο κλίμα. Πάμε να συναντήσουμε τον Ελευθέρη Πιτσικάκη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Κριτών Φοιτητός Πάτρας, ο Ψιλορίτης. Γεια σου, Ελευθέρη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Είμαστε μια χαρά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θέλω να μάθω και να ξεκινήσουμε λίγο. Πραγματοποιήσατε μια ωραία καντάδα, μια ξεχωριστή πρωτοβουλία, γιατί είστε δραστήριοι, γιατί αγαπάτε την παράδοση, γιατί αγαπάτε την Κρήτη. Εκεί οι πατρινοί γενικά, θα το βρούμε, οι πατρινοί γενικά πώς σας υποδέχτηκαν? Πολύ καλά, είχαμε βγει στους δρόμους, ήταν εκεί όλοι οι άνθρωποι έξω, μας χειροκροτούσαν και ρίσταμε και εμείς στη ραγή μας εκεί τους περαστικούς, γλεντούσαν μαζί μας, ήταν πολύ όμορφα. Κάθε χρόνο πραγματοποιείται αυτή η καντάδα και από τους κριτικούς φοιτητές? Πραγματοποιείται κάθε χρόνο, ναι, έτσι είναι η παράδοση από παλιά. Γίνεται βέβαια με σκοπό τη διαφήμιση του γλεντιού, αλλά εμείς ήμασταν, η αλήθεια είναι, sold out από την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά βγήκαμε έξω στον δρόμο γιατί μας αρέσει και συνεχίσαμε εκεί το τραγούδι μας. Λευτέρη, μίλησε μας και για αυτό το γλέντι το οποίο ανέφερες τώρα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί. Μεθαύριο, αν δεν κάνω λάθος, ημέρα Κυριακή. 5 Δεκεμβρίου. Ναι, μεθαύριο είναι. Με το συγκρότημα του Νεκτάριου Σαμόλη. Θα έχει πολύ κόσμο, θα γίνεται χαμός. Θα περιμένουμε όλους, όλοι είστε με το καλό, θα υποδεχτούμε εκεί. Λευτέρη, οι φοιτητές της Πάτρας, οι πατρινοί, ναι, οι ντόπιοι, ας το πούμε, της περιοχής, συμμετέχουν και αυτοί στα κριτικά γλέντια? Εννοείται ότι συμμετέχουν περισσότεροι οι φοιτητές που δεν είναι κριτικοί στο γλέντι, γιατί τους αρέσει η παράδοσή μας. Και όχι μόνο οι φοιτητές, έτσι όλος ο κόσμος. Μάλιστα, βασικός στόχος των συγκεκριμένων πρωτοβουλειών, που Λευτέρη έχουν καταστεί ως ένας θεσμός γενικά με την υπογραφή εκεί των Κριτών, ποιος είναι, πού στοχεύετε, τι θέλετε να περάσετε? Αυτό που θέλουμε εμείς ουσιαστικά είναι να δείξουμε την παράδοσή μας, τα έθιμά μας, τα ήθη μας, τη μουσική μας πάνω απ' όλα, που εντάξει τόσα χρόνια από τους παλιούς μυστικούς. Αυτά, και να δείξουμε τις αξίες μας σαν κριτικοί, έτσι. Για στείλε το μήνυμά σου. Φαντάζομαι τώρα τις γιορτές θα κατέβεις στην Κρήτη, θα βρεθείς με τους δικούς σου ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Για στείλε το μήνυμά σου εδώ στους συμπατριώτες σου. Εννοείται, θα κατέβω όπως όλοι. Δεν θέλω να πω πολλά. Εύχομαι να είναι όλοι καλά και υγιείς, με πολύ αγάπη και να περνάνε καλά. Μάλιστα. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Την καλησπέρα μας στον αντιπρόεδρο εκεί του Συλλόγου Κριτών Φοιτητών στην Πάτρα. Να είσαι καλά, Λευτέρη.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και για την αναφορά σας στην κατάδα μας και στο γλέντι, θα την ευχαριστούμε. Να είμαστε καλά, να τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.